επίσης με οφόροι του Καβορίνιο από την Απουλία της Ιταλίας έκλεψαν τα περισσότερα χειροκροτήματα με τις φιγούρες τους. Οι σκληροτράχυλοι Λατίνοι υπότες, τα άλογα, οι εντυπωσιακοί σημεοφόροι, όλοι αυτοί οι ταλαντούχοι μουσικοί και έμποροι, με τα μεσαιωνικά καπέλα και τα κοστούμια, ζουν ψυχή και σώμα στον 21ο αιώνα. Απλώς για ένα τριήμερο, όλη η Καστοριά γύρισε πίσω στον χρόνο για να γιορτάσει το πρώτο μεσαιωνικό και βυζαντινό φεστιβάλ της πόλης που διοργάνωσε ο Δήμος, την Αλεξιάδα. Ο αυτοκράτορας ο Αλέξης Κουνός θεωρούσε πολύ σημαντικό σημείο την Καστοριά και όταν είχε καταληφθεί από τους Νορμανδούς τον 10ο αιώνα, το 1082, φρόντισε να την ανακαταλάβει γιατί θεωρούνταν ένα από τα πιο ευνοϊκά σημεία και τα πιο σημαντικά για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σημεία η Καστοριά. Από άκρη σ' άκρη της πόλης και γύρω από την πανέμορφη λίμνη, ο χώρος για τρεις ημέρες καταλήφθηκε από Βυζαντινούς και Νορμανδούς άρχοντες και αρχόντισες, επινοητικούς εμπόρους και αγωγιάτες, σε μια εποχή που υπήρχαν ακόμη ισχυρές συντεχνίες. Τα επαγγέλματα, βλέπετε, δεν είχαν ανοίξει. Ο πεταλωτής ίσως δεν είναι το αποδοτικότερο επάγγελμα στις μέρες μας, αλλά τουλάχιστον αντέχει στην κρίση. Ναι. Αυτά εδώ τα καρφιά τώρα, το πιο χοντρό, θα μπει σε αυτό εδώ το πέταλο που βλέπετε σε βουνό, σε σκληρό έδαφος, που μάλιστα, όταν έχει πέτρες και τέτοια για να μην πληγώνεται το ζώο. Mm-hmm. Μετά αυτό εδώ το καρφί είναι το πιο ψηλό που μπαίνει σε αυτό εδώ το πέταλο. Στον αλτσά αυτό χρησιμοποιείται σε άσφαλτο, μέσα σε πίστες που κάνουν τα άλογα και τα σχετικά. Τα πέταλα πάντως είναι απαραίτητα για τα άλογα του υπηκού ομίλου Καστοριάς, τα οποία υπέβουν για την περίσταση η συνήθις κακή της ιστορίας. Όπως γράφει η Άννα η Κομνηνή, οι Νορμανδοί ιτήθηκαν από τον πατέρα της, τον αυτοκράτορα Αλέξιο, το 1083. Το 2012 απλώς βολτάρουν και το διασκεδάζουν. Εμείς έχουμε ιτηθεί Νορβηγοί και κάνουμε βόλτες με τα άλογα. Νορμανδοί. Τους Νορμανδούς. Οι οποίοι ήρθε ο Αλέξιος και παράδωσαν την πόλη. Μάλιστα. Χάσαμε δηλαδή, από τους χαμένους είμαστε. Χωρίς όπλα. Η κατασκευή της Καστοριανής πυρόγας είναι μια μακραίωνη τέχνη, έστω και μιας μινιατούρας. Και αλίμονο σε εκείνους που θα τολμήσουν να αμφισβητήσουν το μάστορα. Για αυτούς υπάρχει η δίκαιη τιμωρία και βέβαια η διαπόμπευση. Έχουμε στήσει μια αναπαράσταση ενός ξυλουργίου. Έχουμε μια μινιατούρα της παλιάς Καστοριανής βάρκας της παραδοσιακής. Όπως βλέπετε και τριγύρω, υπάρχουν διάφορα αντικείμενα ξυλουργικά φτιαγμένα όλα χειροποίητα. Εδώ πέρα έχουμε ένα κάρο χειροποίητο παραδοσιακό, ένα κλουβί για ζώα, υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Η κεραμική επίσης δεν έχει χάσει τους φίλους της, όπως και η αγιογραφία που παραμένει τέχνη αγαπητή, ιδιαίτερα στην Καστοριά, μια πόλη με 74 εκκλησίες και μοναστήρια. Έχει παράδοση βυζαντινή, έχει τις 74 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες με τις οποίες πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθούμε να τις διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, να διατηρήσουμε το ύφος και την παράδοση αυτού του τόπου. Το Μεσαιωνικό και Βυζαντινό Φεστιβάλ έκλεισε με την αναπαράσταση της Βυζαντινής Ανακατάληψης της πόλης από τους Νορμανδούς. Ένα φαντασμαγωρικό θέαμα με 280 ηθοποιούς και κομπάρσους. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ που είναι ένα συγκερασμός δύο κόσμων, Ανατολής και Δύσης. Ένα Ανατολικό Βυζάντιο και ένας Δυτικός Μεσαίωνας που έχουν και τα δύο θετικά και αρνητικά στοιχεία, αλλά βασικά έχουν πολύ τέχνη, πολύ μουσική, πολύ κέφια ζωή. Η Δημοτική Αρχή θέλει η διοργάνωση να έχει συνέχεια. Οι Καστοριανοί απόλαυσαν την αναβίωση αυτής της παλιάς και ένδοξης εποχής. Μπορεί να έχουν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αλλά έχουν και το παρελθόν στην καρδιά τους. Η Καστοριά ήταν διαχρονικά ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης και η σύνδεσή της με το Βυζάντιο είναι ακόμη πολύ ισχυρή.